της μεταγραφής για τους 10 μικρούς μίτσους. Σωστά. Είναι χλαπαταγή. Ναι, Τετάρτη ήταν η Πέμπτη, δεν θυμάμαι κιόλας γιατί κατάλαβες μεγάλη γυναίκα. Νομίζω Τετάρτη, ναι. Είχε ακουστεί στην αρχή του καλοκαιριού ότι όντως ο Λάκης θα έρθει στο νέο Έψιλον και ότι θα γίνει χαμός και ανακατατάξεις κτλ. Στην επόμενη φάση το ρεπορτάζ έλεγε ότι όντως ο Λάκης Λαζόπουλος έχει δεχθεί μία προσέγγιση από τον Γιάννη Λάτσιο και από τους αντενικούς για να τον βρει φετινή χρονιά στον Α. Στον Α, λέει, στον Αντένα. Απλώς ήθελα να πω ότι από τον Α πέρσι μας λέγανε ότι δεν θα βγει. Ότι δεν τρέχει κάστανο και ότι εμείς δεν τα λέμε σωστά και ότι θα κάνει κάποιες έκτακτες εκπομπές, οι οποίες δεν έγιναν ποτέ, αν θυμάσαι. Και τι λέγαμε πέρσι εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Οπότε λοιπόν, αφού όλο αυτό τελικά επιβεβαιώθηκε και επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας και υπήρξε η οριστική ρήξη με τον Α, ξεκίνησαν οι επαφές με τον Αντένα. Κάπου εκεί στα Χριστούγεννα λίγο παγώσανε, δεν ξέραμε ακριβώς τι θα γίνει. Τελικά το θέμα προχώρησε, ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει μέσα από τον Αντένα. Όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί οι ευφυείς και οι ταλαντούχοι άνθρωποι είναι λίγοι και χρειάζονται στην ελληνική τηλεόραση. Και το σημαντικό είναι ότι δεν επιστρέφει με το τσαντήρι, το οποίο αν θέλει από ένα σημείο και μετά του κόστησε και το πλήρωσε και ακριβά. Σιγά που θα τον έπαιρνε ο Αντένα να κάνει ακριβώς, γιατί και στον Αντένα αυτά δεν πολύ χωράνε ως κανάλι. Βέβαια. Θέλει μια ησυχία, δεν θέλει τέτοια πράγματα. Ναι, και ύστερα επιστρέφει του πορεία, με τους Μίτσους. Η Μίτση είναι μια θρυλική σειρά. Βγήκε το 92 στο Μέγκα και κάθισε μέχρι το 2004. Είναι μια σειρά που έγραψε πραγματικά ιστορία, κυριολεκτικά. Θεωρώ ότι είναι η απόλυτη επιστροφή και με το συγκεκριμένο προϊόν. Και νομίζω θα κάνει και μπαμ τεράστιο σε επιτυχία. Και αναδεικνύει το πραγματικό ταλέντο αυτού του ανθρώπου. Αυτό που αγαπήσαμε. Και πάμε το Μάρτιο. Ναι, το Μάρτιο. Και πάμε στην είδηση που έβγαλε σήμερα το πρωί ο Νάσος Γουμενίδης, που μετά την είδηση της Νάσης Νικολαίδου για την επιστροφή των 10 μικρών Μίτσων. Την παραγωγή θα έχει ο αδελφός του, ο Κώστας Πάντα, έτσι ο Λαζόπουλος, σταθερά. Ωραία. Έρχεται ο Νάσος σήμερα το πρωί και δίνει και το χράτς, το αποκλειστικό, ότι τελικά τον Λάκη δεν τον βλέπουμε μόνο για τους 10 μικρούς Μίτσους. Όχι, ο Λάκης αναμένεται, επειδή για μία ακόμα φορά η παρθένα ζωή ως επιλογή μυθοπλασία στον Αντένα βλέπει μεγάλα νούμερα τηλεθέασης, όσο μπορούμε εύκολα να βρούμε αυτήν την εποχή δεινόσαυρου στο κέντρο της Αθήνας. Και με δεδομένο ότι ο Λάκης έχει άποψη στην μυθοπλασία και με δεδομένο ότι ο Λάκης γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα παρεάκια. Πάντως, και των παραγωγών και των σκηνοθετών. Που έκανε Νάσο μου δεν ήταν επιτυχημένες. Ανεξάρτητα από αυτό, εμείς μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος στο κομμάτι της μυθοπλασίας, στο κομμάτι των κινηματογραφικών ταινιών, στις συμμετοχές του και γενικότερα στον κόσμο που γνωρίζει προσωπικά, έχει επιρροή. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Με δεδομένο λοιπόν όλο αυτό το παρελθόν του Λάκη στο κομμάτι της μυθοπλασίας και με δεδομένο ότι οι τελευταίες επιλογές του Αντένα στο κομμάτι των serials δεν είναι και οι πλέον πετυχημένες, από αυτό που μάθαμε χθες το βράδυ είναι ότι ατύπως ουσιαστικά θα λειτουργεί επικουρικά, δηλαδή, κάπως έτσι. Θα λειτουργεί, ναι, αυτό που είπα πριν. Ναι. Θα λειτουργεί επικουρικά στο τμήμα, προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της μυθοπλασίας που αφορά σε σειρές, αφορά στην επόμενη χρονιά. Είναι προφανές ότι θα τον δούμε πιο ενεργό. Στον Αντένα από τα Χριστούγεννα και μετά συνέχεια ενισχύεται. By the way, έχουν έρθει διάφορα νέα πρόσωπα. Ναι, έχουν μαζέψει. Στο εξωτερικό έχω θυμίζει, θυμίζει το τμήμα μυθοπλασίας του Αντένα, το αντίστοιχο τμήμα που είχε το συγκεκριμένο μαγαζί το 2006-2007. Και μάλιστα είχε γίνει μια κρούση και στο Λοΐζο Ξενόπουλο που τα Χριστούγεννα δεν είχε φυγεί ακόμα από το Μέγκα. Μέχρι τότε ήταν διευθυντής προγράμματος του Μέγκα. Για να πάει ενισχυτικά φυσικά, όχι με κάποια θέση διευθυντική. Ναι, ναι. Ο οποίος Λοΐζος τελικά φυσικά ανέλαβε διευθυντής προγράμματος στο Sky. Πάντως, να ξέρετε ότι εκείνη την εποχή η μυθοπλασία είχε στηθεί επί διοίκησης Μαραγκουδάκη που την έχουμε εδώ πλέον στο κανάλι. Οι εκπομπές θέλουν πολύ μεγάλο lifting στον Αντένα. Καλά, σοβαρό πρόβλημα. Οι εκπομπές θα έχουν πολλές αλλαγές. Οι εκπομπές θα έχουν αλλαγές. Πρέπει να πάμε στη Face Κορδά, παιδιά, που έδωσε. Εκεί να δεις τι αλλαγές θα έχουμε σε λίγο καιρό. Δεν νομίζω να σου